Επιστρέψαμε, λοιπόν. Να η πρώτη έκπληξη για σήμερα. Να καλωσορίσω τον Ανδρέα Φουστάνο. Εγώ με έκπληξη. Ναι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και ωραίο χώρο βλέπω εδώ. Ωραίο χώρο. Ωραία χρώματα. Και ό,τι άλλο, χαμογελαστά πρόσωπα. Και ό,τι άλλο μπορεί να μείνει ωραίο, το φτιάχνεις εσύ. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί έτσι ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει για σένα με μικρά αποσπάσματα από τη ζωή σου, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε εδώ. Για να δούμε. Πάμε να το δούμε. Ο Ανδρέας Φουστάνος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στην πλαστική χειρουργική στη Βραζιλία. Τα τελευταία 30 χρόνια είναι από τους γνωστότερους Έλληνες πλαστικούς χειρουργούς. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουλίου του 1900 κάτι. Άλλωστε για εκείνον η πραγματική ηλικία του δεν συμβαδίζει με την ηλικία που εκείνος νιώθει. Έχει επιτελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής, είναι λάτρης των σπόρων αυτοκινήτων και του αρέσει τον ελεύθερο του χρόνο να συναρμολογεί σιδηρόδρομους. Αγαπημένες του πόλεις είναι το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, όπου και επισκέπτεται συχνά. Σε ηλικία 18 ετών μπαίνει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου, με την παρότρινση του Συμβούλου της Κλινικής κ. Κοτσιάκου, τον παρακινεί να ασχοληθεί με την αισθητική χειρουργική και όχι με τη γενική χειρουργική που ο ίδιος στην αρχή ήθελε. Είναι τολμηρός. Την εποχή εκείνη στην Ελλάδα η πλαστική χειρουργική είναι στα Σπάργανα. Φεύγει τη Βραζιλία. Το απογνώριμο για εκείνον, γιατί η μητέρα του είχε γεννηθεί εκεί. Κάνει τη μετεκπαίδευσή του στην πλαστική χειρουργική στη Βραζιλία και επιστρέφει. Η πλαστική στην Ελλάδα ήταν μια ειδικότητα που δεν είχε τον κύκλο εργασιών που έχει σήμερα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες όμως ήταν έτοιμοι να τη δεχτούν. Και έτσι δέχτηκαν και τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο. Γνωρίσαμε όταν η τότε πρώτη κυρία της χώρας, Μαργαρίτα Παπανδρέου, βγήκε ανοιχτά και παραδέχτηκε ότι έκανε μια πλαστική επέμβαση. Ο ίδιος σε συνέντευξή του έχει δηλώσει. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Σε ηλικία 28 ετών, ο Ανδρέας Φουστάνος παντρεύεται τη συνομήλικη του Βίκη Γιαννάκου. Ήταν ένας έρωτας δυνατός και κεραυνοβόλος. Μετά από λίγο γεννήθηκε η πρώτη του κόρη, η Ζαμπέλα, όπου άλλαξε και τη ζωή του. Μετά από 7 χρόνια γάμου, ήρθε το διαζύγιο. Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τώρα πια διατηρεί μια άψογη σχέση με την πρώην σύζυγό του και μητέρα της κόρης του, Βίκη Γιαννάκου. Μετά από κάποια χρόνια μπαίνει στη ζωή του η Νατάσα Θεοδωρίδου. Γνωρίζονται όταν εκείνη τον επισκέπτεται για να αφαιρέσει μια ελιά. Και ένας έρωτας γεννιέται. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει παλαιότερα. Την Νατάσα όταν την ερωτεύτηκα δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Δεν την είχα δει ποτέ. Αυτός ο έρωτας είναι δυνατός. Η διαφορά ηλικίας δεν τους αγχώνει καθόλου. Η σχέση τους τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι ένα ζευγάρι που η διαφορετικότητά του κρατάει τον έρωτα σε εγρήγορση. Ο γάμος γίνεται σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Όλοι εμείς δεν το μάθαμε ποτέ. Ο Ανδρέας Φουστάνος έχει παραδεχτεί. Ακόμα και στη μητέρα μου το είπα την προηγούμενη μέρα του γάμου. Και τις δύο φορές που παντρεύτηκα ήταν πολύ γρήγορα. Μετά από λίγο γεννιέται η κόρη του Σαντριάννα. Ένα παιδί που θα τους ενώνει για πάντα. Σου βάζω δύσκολα, μα σκέψου πόσα πέρασα. Μετά από 7 χρόνια έρχεται για ακόμα μια φορά για τον Ανδρέα Φουστάνο το διαζύγιο. Ένα διαζύγιο που στην αρχή τάραξε τις ζωές τους. Τον πρώτο χρόνο τα πράγματα ήταν δύσκολα. Εκείνος έχει δηλώσει. Έκλεισε ο κύκλος της σχέσης μας. Θέση συνήθεια, θέση καταπίεση, ότι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Δεν έχω κακή εμπειρία από τους γάμους μου, ούτε από τα διαζύγια. Ήταν καλή εμπειρία για μένα. Προέκυψαν λόγω φθοράς. Θεωρώ ότι το διαζύγιο είναι ένα κομμάτι του γάμου. Όπως κάνουμε σχέσεις και κάποια στιγμή τελειώνουν, έτσι και ένας γάμος μπορεί να διαλυθεί. Τίποτα άλλωστε δεν είναι για πάντα. Ο Ανδρέας Φουστάνος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη ζωή. Τα παιδιά του, τη δουλειά του και τις γυναίκες. Χαμογελάει πάντα, ακόμα και στα δύσκολα.
Έχει κλείσει το μάτι στο χρόνο και θα παραμένει για χρόνια, έστω κι αν οι κόρες του τον κάνουν παππού, ο Ανδρέας. Γιατί είναι και εκείνος ένα μικρό παιδί, όπως άλλωστε είναι όλοι οι άνδρες. Ποιος τα έκανε όλα αυτά, Τον καθηγητή δεν ξέρω αν πέτυχα, είπα λάθος όνομα. Το σκότωσα. Το σκότωσα, ήμουν σίγουρη. Γιατί χαμογελούσαμε όλοι στα ίδια σημεία, μπορείτε να μου πείτε. Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι μερικά αποσπάσματα από την ζωή σου. Βέβαια, μερικά από αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε έτσι, να πάμε λίγο το χρόνο πίσω και να σε ρωτήσω αν έχεις κάνει άλλες δουλειές από αυτήν που γνωρίζουμε. Έχεις δουλέψει, ας πούμε, με ροκάματο σε μια άλλη δουλειά. Μόνο γιατρός. Μόνο γιατρός. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 70 και από το 74, δηλαδή ήμουν τεταρτοετής φοιτητής, είμαι στα χειρουργεία. Πόσα χειρουργεία έχεις κάνει, τα έχεις μετρήσει? Α, πολλά. Τα έχεις μετρήσει? Βέβαια τα έχω μετρήσει, αλλά τώρα δεν τα λέμε. Πόσα μπορεί να είναι αυτά? Χειρουργία να μετρήσουμε, είναι πολλά, είναι πολλά. Μπορεί να είναι και 30.000. Πάρα πολλά. Είχαμε και στο βίντεο μια αναφορά, ας πούμε, στην επέμβαση μιας γνωστής κυρίας, της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έχουν περάσει όμως πολλοί άνθρωποι από τα χέρια σου, δηλαδή και γνωστοί και επώνυμοι. Και αυτό το κομμάτι το οποίο νομίζω. Και μη γνωστή. Και μη γνωστή. Αυτό λέει πολλοί κόσμος. Δηλαδή και είναι και περισσότεροι. Και θέλω να πάμε στο κομμάτι αυτό το οποίο εσύ μόνο σου δεν το λες, αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο, για παράδειγμα, ο Μάκης σε εκτιμά. Και είναι κάτι το οποίο βγήκε από το ρεπορτάζ. Γιατί όπως είπα, δεν είναι κάτι το οποίο λες. Έχεις χειρουργήσει πάρα πολύ κόσμο και χωρίς αμοιβή, όταν έχουν την ανάγκη για ένα χειρουργείο, και δεν μιλάω τώρα για επεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με την αισθητική, αλλά και για επεμβάσεις σοβαρές, όπως είναι δυστυχώς και οι επεμβάσεις που γίνονται για τον καρκίνο του μαστού, και άλλους καρκίνους πολλούς, και άλλες διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή των ανθρώπων. Και καμιά φορά είναι σημαντική. Όταν έχει να κάνει με την ψυχολογία, Πόσο συνδέεται η πλαστική, η χειρουργική με την ψυχολογία γενικότερα? Πολύ, πολύ. Η εμφάνιση επηρεάζει πολύ την ψυχολογία μας. Είτε αυτή προέρχεται, ας πούμε, από μια δυσμορφία που γεννηθήκαμε, είτε γιατί την αποκτήσαμε. Γιατί το φέρνω και επανορθωτική στο τελικό. Τι είναι και αυτή? Αισθητική είναι και αυτή. Επηρεάζει ένας ο οποίος έχει ένα τραύμα, έχει μια ουλή, έχει καεί, έχει έναν όγκο που ποιος τον έχει αφήσει μια δυσμορφή, και αυτό στην τελική του αφήνει μια αισθητική δυσμορφία. Οπότε αυτό, άρα ναι, στο ίδιο παράνομο θα τους βάλουμε όλους. Οπότε ξέρεις, υπάρχουν πολλοί που λένε, τώρα ξέρω εγώ, για μια γυναίκα τώρα θέλει να πάει να κάνει μια πλαστική επέμβαση, τι έχει, δεν της λείπει κάτι, είναι, ξέρω εγώ, πολύ φιλόδοξη, ματαιόδοξη, δεν ξέρω εγώ τι. Έχει να κάνει όμως με την ψυχολογία του ίδιου του ανθρώπου. Βεβαίως, και δεν πρέπει να κατακρίνουμε κάποιον, κοίταξε, ο οποίος θέλει να κάνει μια επέμβαση έτσι για να αισθανθεί καλύτερα. Εννοείται όχι. Εννοείται όχι. Κοίταξε, οι συνθήκες της ζωής αλλάξανε τον τρόπο σκέψης, έτσι. Διότι όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει πρόβλημα επιβίωσης, δεν κοιτάει τόσο πολύ ούτε την εμφάνισή του, ούτε πράγματα ματαιόδοξα. Αλλά όταν λύνει τα άλλα του προβλήματα, αρχίζει να μπαίνει και σε αυτά. Και σε έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι αναπτύχθηκε ειδικά το κομμάτι αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βγήκε όλη η Ευρώπη και η Αμερική από όλη αυτή την ιστορία, και άρχισαν σιγά σιγά οι άνθρωποι να βλέπουν καλύτερες μέρες. Ναι. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο. Είναι λάθος αυτός ο διαχωρισμός. Είναι επανορθωτική, είναι αισθητική. Η πλαστική χειρουργική είναι μία. Και έχει το ίδιο αντικείμενο. Το να ομορφύνεις έναν άνθρωπο. Το να βελτιώσει εμφανισιακά κάτι. Mm-hmm.
δεν έχει σχέση με μία νόσο που τη γιατρεύει, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον περνάς έτσι ένα σκάνινγκ της εξωτερικής ομορφιάς. Δηλαδή, αν γνωρίζεις, ξέρω, μία γυναίκα, σκέφτεσαι μέσα σου, πω, αν είχα κάνει τώρα τη μύτη λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, θα ήταν πολύ καλύτερη. Να, θα σου πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω επαγγελματική διαστροφή. Την ώρα που βγαίνω από το γραφείο μου ή από το νοσοκομείο, κλείω την πόρτα. Εγώ, ας πούμε, φαντάζομαι ότι... Δεν κοιτάω πλέον, ούτε μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ναι, οπότε μπορεί να το ξεχωρίσει αυτό, γιατί εγώ τώρα φαντάζομαι τον εαυτό μου, αν έκανα τη δουλειά σου, ότι θα έβλεπα, ας πούμε, έναν άνθρωπο και θα έλεγα, πω, λίγο η μύτη να ήταν λίγο πιο δεξιά. Ένας άνθρωπος, άμα αρχίσει και μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι, δυστυχής. Όταν θα τα βλέπει, θα τα περνάει από κόσκινο. Θα είναι δυστυχής. Δεν μπορεί να συναστραφεί κάποιον. Θα βλέπει κάποιον, να του διορθώσω και να του φτιάξω το άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά να το ξεχωρίζει. Η δική σου εξωτερική εμφάνιση σε απασχολεί? Δόξα τω Θεώ, όχι. Έχεις κάνει εσύ κάτι επάνω σου, έχεις διορθώσει κάτι? Όχι. Όχι. Χαλάσει έχω κάτι που λες.